Και βεβαίως λοιπόν ότι όχι μόνο δεν θα πειράξουν τον χώρο, αλλά θα τον φροντίσουν, θα τον βελτιώσουν. Οι άνθρωποι βρίσκονται μέσα στο κτίριο, έχουν δώσει διαβεβαιώσεις μάλιστα στον ιδιοκτήτη ότι θα προσέξουν το συγκεκριμένο κτίριο και θα το διατηρήσουν όπως παραδόθηκε. Είναι μεγάλο αυτό το κτίριο. Το κτίριο, ναι, είναι μεγάλο, Γιώργο, έχει και βάθος και έχει και κήπο. Τον οποίο μάλιστα σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε υπάρχουν δύο κυπουροί ανάμεσα στους μετανάστες οι οποίοι έχουν υποσχεθεί ότι θα καταλήξουν και θα φροντίσουν και το κήπο. Όλες οι ειδικότητες, κυρίες και κύριοι, και κυπουροί και όχι μόνο αυτό. Το σκέφτηκαν καλύτερα οι 300, οι συγκεκριμένοι 300. Είπε γιατί να μην το οργανώσουμε το πράγμα. Όπου πάμε, δουλειές μας βάζουν και κάνουμε και βρήκαν τη λύση. Έχει σπίτι και θέλει να το ανακαινήσει. Ξέχνα το Σπύρο Σούλη. Κάλεσε σήμερα τα 300 αδέλφια. 300 μετανάστες όλων των ειδικοτήτων είναι εδώ για να χαρίσουν το σπίτι ή την παλιά του λάμψη. Τα 300 αδέλφια. 600 χέρια έτοιμα να καθαρίσουν το χώρο σας, να περιποιηθούν τον κήπο σας, να βάψουν τους τοίχους, να αλλάξουν τα πατώματα με μοναδικό αντάλλαγμα να φιλοξενηθούμε στο χώρο Στρωματσάντα και να νομιμοποιηθούμε. Ακόμη βγάζουμε βόλτα το σκύλο, πηγαίνουμε για ψώνια, σας παίζουμε τάβλη και χάνουμε, πηγαίνουμε για εσάς στο κυμπλαστήριο και γελάμε πάντα με τα αστεία σας όσο κρύα κι αν είναι. Τα 300 αδέλφια. Και στη νομική Αθηνών, σήμερα το νεοκλαστικό της Παθησίων, αύριο όπου μας στείλει το Ελλάδα. Γιατί όχι το δικό σας χώρο, μην αργείς. Τα 300 αδέλφια. 300 πραγματικοί δουλευταράδες στο χώρο σας. Όχι σαν κάτι άλλο 300 που κάτονται και δεν κάνουν τίποτα. Και ο αριθμός είναι σημειολογικός. Και ο αριθμός είναι σημειολογικός. 300.